Εγώ ξέρετε τι λέω. Η ώρα έχει πάει 7:44, 8 παρατέταρτο. Να κάνουμε ένα ταξιδάκι, να πάμε μέχρι το Μεσολόγγι. Και να σας περιγράψουμε μια κατάσταση απίστευτη που επικρατεί στο Μεσολόγγι. Με την καλή την έννοια απίστευτη. Κάτι δηλαδή που δεν περνάει από το μυαλό κανενός. Τι συμβαίνει λοιπόν εκεί, συμβουλεύομαι και τα χαρτιά μου. Ένα σταθμό που υπάγεται στο ΕΣΥ. Ένα σταθμό πρώτων βοηθειών που υπάγεται στο ΕΣΥ. Και όλοι οι ασθενείς, οι μεσολογγίτες, μένουν απόλυτα ικανοποιημένοι. Σε πείθω. Σύμφωνα με αυτά που ξέρω μέχρι τώρα και έχω δει. Κλωμός είναι ενδιαφέρον, μου φαίνεται προς το παρόν. θα δω τη συνέχεια. Τώρα, σταθμός πρώτων βοηθειών του ΕΣΥ. Που όλοι οι ασθενείς μένουν ικανοποιημένοι, δεν σας πείσαμε. Το ξέρω. Είναι και έχετε ασθενείς. Δίκιο. Είναι δύο-τρεις. Πολλοί, όλοι οι μεσολογγίτες, σου λέω. Μπράβο. Όλοι οι μεσολογγίτες. Λοιπόν, έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν πρόκειται για σταθμό του ΕΣΥ κανονικό, όπου πηγαίνουν ασθενείς οι οποίοι πάσχουν από κάποιο πρόβλημα υγείας και προσπαθούν να το επιλύσουν. Είναι ένα ουζερί. Τώρα, γιατί ονομάστηκε πρώτο βοηθειών και για ποιους ασθενείς μιλάμε, τις απαντήσεις στο βίντεο που ακολουθεί. Ο κύριος Πάνος Σταματάτος είναι ιδιοκτήτης μιας ιδιόρυθμης πολυκλινικής ή καλύτερα ενός σταθμού πρώτων βοηθειών στο Μεσολόγγι. Οι ασθενείς συνοστίζονται κάθε βράδυ για να θεραπευθούν. Τι είναι αυτό που θεραπεύει αυτή η ιδιόρυθμη κλινική? Καρδιακές παθήσεις, αρθριτικά, ρευματισμούς, τέτοια πράγματα. Όσοι πάντως προτιμούν τη συγκεκριμένη θεραπεία έχουν και την ανάλογη θεραπευτική αγωγή. Από φάρμακα δίνουμε ουζομικίνες, κρασί, άλλα πιωτά, μπύρα, ξέρω εγώ, κουνιάκ. Και από μυζιδάκια έχουμε τα χέλια, τα οποία είναι παραδοσιακά και είναι και ο καλύτερος μυζές. Γιατί ονομάστηκε πρώτων βοηθειών, ο ιδιοκτήτης και γιατρός μας δίνει την απάντηση. Είναι ιστορία παλιά. Μαζεύονται παριούλες, το συζητάνε, τα πίνουν. Πρώτων βοηθειών το βγάλαμε γιατί όπως το λέει και το όνομα, τις πρώτες βοήθειες. Ξεκινάνε από εδώ και τελειώνει αλλού. Πάρε στα μεγάλα νοσοκομεία μετά. Εδώ είναι τα μικρά. Όλες οι παρέες αρτών περνάνε πολύ καλά, άνετα. Με τα μεζιδάκια, με τα πιωτάτς, με συζητήσεις διάφορες και κάνα τραγούδι πέφτει μέσα. Ας ακούσουμε όμως και την άποψη ενός θαμώνα. Είσαι ψυχοπαθής, γιατρέμιση. Είσαι άρρωστος, γιατρέμιση. Είσαι καψούρης, γιατρέμιση. Είσαι ρωτιάρης, γιατρέμιση. Όλα είναι τέλεια. Τι λέμε για τους γιατρούς, αχρίαστη να είναι. Αχρίαστη να είναι. Φάρμακα για την καψούρα λοιπόν. Ουζάκι και μεζεδάκι. Όλοι εκεί θα πάμε. Και τα ξεχνάς όλα τα προβλήματα. Δεν πάει να είσαι φοροφυγάς, να είσαι οτιδήποτε άλλο. Ένα ουζάκι στην κλινική, στο ουζερί που είδαμε. Στο πρώτο βοηθειών. Και θυμάμαι ότι υπήρχε και μία έτσι αντίστοιχη πολυκλινική, αλφα-παθολογική νομίζω λεγόταν, που ήταν νυχτερινό κέντρο. Στο Κολωνάκι, ναι, ναι. δεν είχα πάει ποτέ. Το έχω ακούσει μόνο. Βλέπω από νυχτερινή ζωή όλη ενήμερη είναι μέσα στο στούντιο. Δεν βλέπεις τα μάτια τους, είναι... Ωστόσο, βέβαια, δεν μιλάμε για κάτι απρόσωπο. Δεν ήταν το μαγαζί το συγκεκριμένο, το ουζερί που σας παρουσιάσαμε, ένα απρόσωπο νυχτερινό κέντρο. Ήταν πολύ οικογενειακή ατμόσφαιρα εκεί μέσα και οι ασθενείς μάλλον έχουν χρόνιες ασθένειες, γιατί γνωρίζονται πάρα πολύ καλά μεταξύ τους και μας φτιάξανε και εμάς τη διάθεση. Δεν γνωρίζουμε την ακριβή διεύθυνση, αγαπητέ κύριε, στο Μεσολόγγι, αλλά θα έρθουμε και θα σε επισκεφτούμε. Και εμείς και οι τηλεθεατές, πιστεύω. Βέβαια.